Κοντά μας η κυρία Δραυγέρη, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλησπέρα και σας ζηλεύω γιατί ζείτε σε πρώτο χρόνο πράγματα τα οποία μας κάνουν όλες να μένουμε άφωνοι. Νομίζω ότι η δουλειά του εκπροσώπου της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το διάστημα είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές. Και τις πιο ενδιαφέρουσες πάντως. Αλλά δεν έχω παράπονο. Ήταν 5 μήνες πάρα πολύ δυναμικοί, ενδιαφέροντες. Και με μπόλικη πολιτική ύλη που θα έχουμε μετά και να τις ξαναφέρουμε στο μυαλό μας. Πολύ ανάλυση. Λοιπόν, το ζήτημα να είναι αποδοτική. Πάμε να δούμε λίγο αυτό που έγινε χθες το μεσημέρι. Από την Πέμπτη το απόγευμα, με μια εξαιρετική ομιλία επικοινωνιακά, ο Χασελάκης λέει: πάμε για να εκλέξουμε αρχηγό. Μου πέταξε το γάντι ο Τσίπρας, το σηκώνω και θέλω να πάμε για εκλογές. Στις 12:04 χθες το μεσημέρι λέει: εκλογές. Στη 1:20 δεν υπάρχουν εκλογές. Τι χάνω. Ίσως τον τίτλο, αν και είσαστε πολύ καλό στον τίτλο. Την κωδικοποιήσω αυτό που συνέβη, ότι έχουμε ένα σώμα, σύσσωμο, το συνέδριο σχεδόν, ομόφωνα, σχεδόν ομόθυμα, είπε, έχουμε πρόεδρο, έχουμε εμπιστοσύνη στον πρόεδρό μας, δεν πάμε σε εκλογές. Ναι. Και επαναβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη στον πρόεδρό μας και πάμε να δώσουμε τις επόμενες μάχες, εκλογικές μάχες, με πρόσημο θετικό, με εξωστρέφεια. Εντάξει, αυτά που συνέβησαν όχι μόνο κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, ήταν με ένταση, με στεναχώρια, με πίκρα, προς τα απλά μέλη. Αλλά αυτό, ξέρετε, ήταν το αποτέλεσμα. Αναβάπτιση, ναι. Απέναντι σε εκείνους που τον αμφισβητούν. Δηλαδή, το είπα ανοιχτά την Πέμπτη. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο αυτό. Κοιτάξτε, είχαν προηγηθεί όμως και άλλα πράγματα. Είχε προηγηθεί πρωτοβουλία η πολιτική να τα λέμε τα πράγματα με τη σειρά και με το όνομά τους για ένα ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν προς τα μέλη με απλές ερωτήσεις, οι οποίες βέβαια δεν θα τίθονταν στον διάλογο των τριήμερων εργασιών του συνεδρίου, γιατί ούτως ή άλλως δεν αποτέλεσαν και σημεία των θέσεων του προσυνεδριακού διαλόγου. Απλά είναι απλά ερωτήματα. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν λέει σε έναν πρόεδρο ή σε ένα εκλεγμένο δημοκρατικά όργανο να ρωτά και την γνώμη των μελών. Αυτό ήταν το επίδικο. Έτσι ξεκίνησε και η πρωτοβουλία από τη συντρόφισσα την Όλγα Γεροβασίλη για τη συλλογή υπογραφών. Και την... Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ενισχύ, μαζεύονται ερωτηματολόγια. Το... Ή είχε αποσύρθει. Είναι, απλά μπήκε, δεν αποσύρθηκε. Το ούτως ή άλλως είναι ένα κείμενο αναρτημένο, κατατεθειμένο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό δεν υπήρξε. Απλά πρέπει να το τοποθετήσουμε μέσα στη διαδικασία. Και ήταν ξεκάθαρο και από την απόφαση της πολιτικής γραμματείας ότι είναι ένα κείμενο στο οποίο δεν αποτελεί κείμενο των θέσεων που θα συζητηθούν κατά το συνέδριο. Ούτως ή άλλως δεν συζητήθηκε και στον προσυνεδριακό διάλογο, γιατί ήταν συγκεκριμένα τα κείμενα αυτά. Αλλά τέθηκε στο διάλογο για τον μέλλοντα χρόνο, για τις ενδεχόμενες καταστατικές είναι... αλλαγές, όποτε και αυτές γίνουν δηλαδή, σε ένα καταστατικό. Αν κάποιο θέλει να μπει να το συμπληρώσει, είναι σήμερα να το συμπληρώσει. Είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο ξεκίνησε, κάποιοι συμμετείχαν, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις, αλλά αυτά δεν ήταν και προς συζήτηση στο συνέδριο. Το αφήνω όμως άλλο αυτό και αφήνω το αποτέλεσμα των εργασιών της πολιτικής γραμματείας, που ήταν επίσης μια ομόθυμη, ομόφωνη απόφαση ότι έχουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Προέδρου και πάμε να κάνουμε ένα ωραίο συνέδριο. Mm-hmm. Για να δώσουμε και μια αισιοδοξία και μια δύναμη και κουράγιο στα απλά μας μέλη, που κακά τα ψέματα, και πραγματικά θα ήθελα και εγώ από αυτή τη θέση να πω ότι... τα έχετε εξαντλήσει, καταλαβαίνω. Ναι, έχουν εξαντληθεί τα όρια τους. Τους έχουμε πραγματικά φέρει στην θέση εκείνη να έρθουν με όποιες δυσκολίες και οικονομικές, ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσεις από το τυχερό του Εύρου ή από την Εσχατιά της Κρήτης με 200-250 ευρώ να έρθεις να συμμετάσχεις σε εργασίες ενός συνεδρίου που σου λένε οι γείτονές σου: πού πας τώρα σε αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθαν όμως οι άνθρωποι και τι γίνεται. Φτάνουν σε ένα συνέδριο με τις βαλίτσες τους και πριν κατέβουν από τα λεωφορεία, τι μαθαίνουν, διαβάζουν η ανάρτηση του πρώην Προέδρου, που λέει στην ουσία: πάμε σε εκλογές για να επαναβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη στον πρόεδρο που εξελέγει πριν 5 μήνες. Πώς αντιδράσατε, πώς σας φάνηκε αυτό, και... Εγώ έχω την εικόνα των απλών συντρόφων που ήρθαν και λέγανε: τι γίνεται. Δηλαδή, τι έγινε, τελείωσε το συνέδριο. Όχι. Το συνέδριο ξεκίνησε τότε και πραγματικά απέκτησε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί στην ουσία είναι αυτό που σας λέω, είναι ο τίτλος. Επιβεβαιώθηκε περίτρανα η εμπιστοσύνη στον πρόεδρο. Ο κόσμος είπε: πρόεδρο, έχουμε εμπιστοσύνη, πάμε, δεν χρειαζόμαστε εκλογές, ξεκάθαρα, πάμε για τα επόμενα βήματα. Ξέρετε, για να εμείς το καταγράφουμε σαν μια νίκη. Για μένα ίσως είναι η πιο σημαντική νίκη του Κασελάκη μέχρι τώρα. Απέναντι στον Τσίπρα. Ξέρω ότι δεν θα μπείτε στο σχολιασμό αυτών των όρων, αλλά πολιτικά θέλω να σας το θέσω, γιατί
Μου έκανε εντύπωση μια σειρά χαρακτηρισμών από τον κύριο Τσίπρα στην ανάρτησή του. Ο χαρακτηρισμός του Νάρκη σου με κατέπληξε, θέλω να σας πω. Γιατί έγινε προσωπικό θέμα πια, δεν είναι πολιτικό. Το έκανε και προσωπικό ο Τσίπρας. Εγώ εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Και εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα την επόμενη μέρα που το συνέδριο παρήγα για ένα αποτέλεσμα. Είναι ένα αποτέλεσμα ενότητας και ένα αποτέλεσμα ότι ορίστε σε πείσμα των καιρών και σε αυτών που πίστευαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει διαλυμένος, όχι μόνο δεν είναι διαλυμένος, είναι ενισχυμένος, αποφασισμένος και αποφασιστικός για να δώσει επόμενες μάχες. Δεν θα μπω σε αυτόν τον πειρασμό. Σας λέω μόνο πώς αισθάνθηκα και εγώ ως ένας απλός σύνοδος. Γιατί δεν ξέρετε, δεν είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Εκπροσωπώ την οργάνωση μελών της Σύμβου στο Δήμο Δέλτα της Β' Θεσσαλονίκης. Τους συντρόφους μου που ήρθαν από τη συγκεκριμένη περιοχή και όταν έφτασαν εδώ, αισθάνθηκαν μια μεγάλη πικρία και απογοήτευση. Ο έναν άνθρωπο που ο οποίος ήταν. Αισθανθήκατε και εσείς αυτή την πικρία και την απογοήτευση. Ο παράγοντας της ενότητας και που πάρα πολύ περίμεναν να τον δουν από κοντά, να αγκαλιάσουν τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα, να τον ακούσουν. Ναι. Να τον ακούσουν διαζώσει στο συνέδριο. Έτσι είναι τα συνέδρια. Ειδικά τα συνέδρια της αριστεράς, για όσους έχουν αυτή την εμπειρία, είναι δυναμικά, είναι διαλόγου. Μερικές φορές είναι και ένταση και μερικές φορές υπάρχουν και παραφωνίες. Πάμε τώρα στην ιστορία με την κυρία Γεροβασίλη. Ναι, ο Κασελάκης το κέρδισε το συνέδριο. Απ' την άλλη μεριά, μήπως η επόμενη μέρα έχει πια και αρχηγό στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, η κυρία Γεροβασίλη είναι πια αρχηγό τη εσωκομματική αντιπολίτευση. Σας λέω ότι κέρδισε η ενότητα, μην το βάζουμε με όρους. Ποια ενότητα, ελάτε, κυρία Γεροβασίλη. Κέρδισε, γιατί αυτό είναι ο Κασελάκης. Μα και που ψηφίσατε χθες. Αποδεικνύεται. Άλλα έλεγε ο ένας ότι ψήφισε, άλλα έλεγε ο άλλος. Γιατί σας το λέω αυτό, για το ποιος είναι νικητής. Γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νικητής, ένα ΣΥΡΙΖΑ που όποιος δεν το έχει καταλάβει καλά, αν δεν υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτό που λέμε ηραχοκοκαλιά τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη που θα κοιτάξει κατάματα τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και του κ. Μητσοτάκη να την νικήσει, δεν θα υπάρξει κανείς. Και ενδεχομένως κάποιοι το καταλαβαίνουν. Γιατί έχουμε την άνεση κάποιοι να το καταλαβαίνουν. Ο Κασελάκης κέρδισε. Κάποιοι το καταλαβαίνουν. Ο Κασελάκης είπε: εγώ θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα παρότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σηκώσει το γάντι από τον πρώην αρχηγό, τον προκάτοχό του και πολύ περισσότερο στην τελευταία ημέρα να πει, ενώ έβλεπε τον κόσμο που έλεγε: εσύ είσαι ο πρόεδρο, εμπιστευόμαστε, δεν θέλουμε να πάμε σε εκλογές. Λέει: συγγνώμη, είμαι αναγκασμένο. Διάβασε το κείμενο του πρώην Προέδρου. Διάβασε τη δήλωση παρουσία τη Όλγα Γεροβασίλη. Και μετά δεν τι έκανε τι εκλογέ. Όχι. Δεν τι έκαναν. Η συντρόφισσα η Όλγα είπε, η συντρόφισσα με όλο το σεβασμό, Όλγα Γεροβασίλη, είπε: εγώ δεν αποδέχομαι την πρόσκληση, την πρόταση για εκλογέ στι 10 Μαρτίου. Αυτή ήταν η ενιαία πρόταση του Προέδρου. Και όπω δείξατε στο βίντεο, η αντιπρόεδρο τη Βουλή είπε: κάντε μόνο σου. Ναι. Κάντε μόνο σου. Μετά από αυτό, νομίζω παρέλκει οποιαδήποτε συζήτηση για τις εκλογές. Θα μοιράσει την μπάλα περισσότερο ο Κασελάκης. Γιατί τώρα πια, εγώ επιμένω, υπάρχει πρόσωπο. Είναι η κυρία Γεροβασίλη εκεί. Δεν αδικείται οποιοδήποτε σύντροφο, το βάζετε σε ένα τέτοιο κάδρο. Εγώ τουλάχιστον δεν κάνω αυτή την ανάγνωση. Εγώ σας λέω. Είναι η επόμενη μέρα. Είναι δύσκολη. Δύσκολη. Όπως ήταν και οι επόμενες μέρες μετά από την ήττα του Ιουνίου, μετά από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ήταν και εκεί πολύ δύσκολα, μετά από την εκλογική διαδικασία και την αποχώρηση συντρόφων και συντροφισών, πρώην συντρόφων και συντροφισών που πήραν τις έδρες τους και κάνανε μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά θέλουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε πείσμα αυτό που πιστεύουν ότι έχουν τελειώσει. Γιατί ακριβώς ξέρουμε πολύ καλά και ξέρουν ότι εάν πραγματικά ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γίνει αυτό που λέμε η ραχοκοκαλιά της Προοδευτικής Παράταξης, θα έχουμε τα αποτελέσματα από τις ευρωεκλογές. Θα υπάρξει κάποιο όργανο παραπάνω. Το κατηγορούν ότι δεν μοιράζει την μπάλα, ότι δεν έχει ένα πρωινό καφέ. Θα γίνει κάτι παραπάνω που να βάλει περισσότερη συλλογικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως, ένα άλλο. Μήνυμα που ελήφθηκε ήταν πάρα πολύ ηχηρό και το είπε και ο πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης, είναι ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Δεν γίνεται το μοναδικό όργανο που έχει αλλάξει να είναι ο πρόεδρος. Ξέρετε ότι όλα τα υπόλοιπα όργανα, κεντρικές επιτροπές, έρχονται από τις εκλογές του 2022. Αυτά βέβαια θα γίνουν ανευθέτω χρόνο. Αλλά προφανέστατα θα γίνουν και κάποιες αλλαγές άμεσα που θα σηματοδοτήσουν και θα είναι το εναρκτήριο ελάκτισμα. Έτσι, γιατί μιλάτε με ποδοσφαιρική, γιατί πάντα μιλάμε. Δεν μπορώ να σας πω. Πάντως, για το εκτελεστικό γραφείο, να σας πω ότι ήταν
Θα αλλάξει αυτό άμεσα. Είχε συγκροτηθεί και το προηγούμενο διάστημα επί Κασελάκη. Ναι. Και μάλιστα συμμετείχα και εγώ ως εκπρόσωπο. Θα ξαναλλάξει τώρα. Δεν ξέρω τις σκέψεις του Προέδρου. Πάντως σίγουρα θα επανενεργοποιηθεί. Δεν είναι κάτι καινούριο. Προβλέπεται. Έχουμε και άλλες αλλαγές, τομεάρχες. Να έχουμε υπομονή μέσα στην εβδομάδα και πολύ σύντομα θα υπάρξουν αλλαγές. Γιατί αυτό δεν είναι ένας απλός σχεδιασμός του Προέδρου. Είναι η απέτηση. Ο κόσμος. Δύο πράγματα είπε πολύ έτσι, έντονα. Πρόεδρε, σε εμπιστευόμαστε. Μάλλον τρία. Δεν θέλουμε εκλογές, φτάνει. Και επίσης, άλλαξε τα όλα. Με τη λογική, βέβαια, πάντα με οδηγό και άξονα το καταστατικό μας, τις αρχές μας. Αλλά να βλέπουμε όμως και κύριε Ευαγγελάτε και την προοπτική, γιατί δεν γίνεται. Υπάρχουν δομικές δυσλειτουργίες. Πρέπει να αλλάξουμε. Να προσαρμοστεί το κόμμα σε αυτές τις νέες κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες. Και καταστατικές αλλαγές, όποτε γίνει καταστατικό. Πάμε στις ευρωεκλογές. Μην περιγράψουμε το σκηνικό της δημοσκόπησης, είναι όλα γνωστά. Ναι. Ρωτώ το εξής. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα επιθυμούσατε, ο Κασελάκης θα κάνει εκλογές για να επανεβεβαιώσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του αμέσως μετά? Εγώ μπορώ να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό για το οποίο έλαβε το μήνυμα, αυτό το τριήμερο και γι' αυτό για το οποίο εργάζεται άοκνα ο Στέφανος, ο σύντροφος Στέφανος Κασελάκης και όλοι εμείς. Ναι. Εγώ τουλάχιστον και γνωρίζω και για τον πρόεδρο, τον οποίο όχι μόνο εκπροσωπώ τον πρόεδρο αλλά και το κόμμα μου, εργαζόμαστε για τον ΣΥΡΙΖΑ της νίκης και της επόμενης μέρας. Που η επόμενη μέρα, ξέρετε, είναι οι εθνικές εκλογές του 27, για να μακάρι να έρθουν και νωρίτερα. Ίσως και οι εξελίξεις θα μπορέσουν να το σηματοδοτήσουν εφόσον ληφθεί ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σε ευρωεκλογές για να επισπευστούν αυτές οι αλλαγές. Μέρα. Τώρα πια δεν είναι σωματικός αντίπαλος ο Τεμπονέρας. Και το λέω γιατί στην τελευταία συνεδρίαση στο εκτελεστικό γραφείο λέει το ρεπορτάζ μας ότι είπε ο Κασελάκης με υπονομεύουν και είπε ο Τεμπονέρας ποιος υπονομεύει και το πεσί. Ο Τεμπονέρας έχει βγει από το κάδρο. Βάζετε διαλόγους του οποίου δεν μπορώ να τους. Ναι, αλλά εγώ λέω το ρεπορτάζ. Δεν ούτε βλέπω κανένα σύντροφο ως αντίπαλο. Δεν είναι. Οπα. Εγώ εκπροσωπώ. Αντίπαλο εσείς δεν βλέπετε. Ο Κασελάκης τον ψάχνει όμως. Δηλαδή το είπε και την Πέμπτη. Φέρτε μου αντίπαλο να πάμε σε εκλογές. Μα απέδειξε ο κύριος Τεμπονέρας ότι δεν είναι αντίπαλος, δεν έβαλε υποψηφιότητα. Έτσι, λοιπόν, είναι. Το εξής. Μισό λεπτό, αν ήταν αντίπαλος ο Διονύσης Τεμπονέρας, δεν θα ήταν υποψήφιος. Ναι, αλλά υπήρξαν πολλοί. Εδώ δεν ήταν η Όλγα Γεροβασίλη. Που στην τελικά. Πιθανότητα υποψηφιότητας και εκλογών είπαν Γεροβασίλη. Ανέβηκαν στο βήμα και είπαν ναι, στηρίζω τη Γεροβασίλη. Αυτό δεν δημιουργεί ένα σοκοματικό μέτωπο. Αν όντως πραγματικά ήταν τέτοιες οι συνθήκες, γιατί σας λέω, αυτό επιβεβαιώθηκε και στο συνέδριο. Δεν είναι μόνο οι σύνεδροι που είναι μέσα και τα μέλη, είναι και αυτοί που είναι έξω και εκπροσωπούνται από αυτούς που είναι μέλη. Αν υπήρχε πραγματικά αυτή η αμφισβήτηση, αυτή η ανάγκη, εσείς τι λέτε, η συντρόφισσα η Όλγα Γεροβασίλη δεν θα επέμενε στην αρχική της δήλωση παρουσίας? Εγώ πιστεύω ναι. Άρα ήταν σίγουρο και το συνέδριο και όλοι είμαστε σίγουροι για το ποια είναι η δυναμική και του προσώπου και το ποιες είναι οι προοπτικές με αυτό το πρόσωπο να πάμε να δώσουμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη μάχη των ευρωεκλογών. Η Γεροβασίλη του είπε ότι δεν μπορώ εγώ να κάνω εκλογές μέσα σε 15 μέρες. Και δεν μπορώ να κάνω εκλογές γιατί εσύ είσαι πρόεδρος, έχεις θέση ισχύως και μου ζητάς να κριθώ μέσα σε 15 μέρες. Αυτά. Θεσμικό ήταν αυτό που είπα. Απάντησε σε αυτά, αλλά αυτό απαντά και σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αν πραγματικά, πρώτον και κύριον το εξήγησε ο πρόεδρος, δεν υπήρχε χρόνος, δεν έβγαιναν οι ημερομηνίες. Ο πιο λογικός χρόνος και εύλογος ήταν η 10 Μαρτίου. Εξάλλου γνωστάν και τα δύο πρόσωπα, δεν υπήρχε η δυνατότητα. Και όποιος θέλει και λέει τόσο και σκέφτεται το κόμμα του, θα έπρεπε πραγματικά να επισπεύσει και τις διαδικασίες για να μην είμαστε σε μια παρατεταμένη κρίση. Δεν έγινε αυτό και δεν το λέω μόνο για τη συντρόφισσα Όλγα Γεροβασίλη, για όλους αυτούς που ενδεχομένως κατέβασαν αυτή την πλατφόρμα. Αν πραγματικά υπήρχε αυτή η ανάγκη και πολύ περισσότερο αυτή η ετοιμότητα, εσείς τι λέτε, δεν θα γινόταν? Εγώ πιστεύω ναι. Τότε γιατί δεν έγινε? Ρωτήστε την κυρία Γεροβασίλη. Εσείς τι ερμηνεία δίνετε? Δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και εκπροσωπώ όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Στην πιο δύσκολη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και με εξαιρετική επιτυχία σας ευχαριστώ.